Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζηγιάννη. Σας ακούει και ο συνάδελφος Σοκράτης Ιωακήμ. Και έχουμε καταλήξει σε κάποια απόφαση σήμερα στην Επιτροπή Ενέργειας. Και απλώς συζητήσαμε τις επιμέρους πτυχές του καθορισμού της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και αναλυτική. Σίγουρα οι απαντήσεις της ΑΕΚ έχουν δοθεί και αυτές ήταν στη βάση του γεγονότος ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση της πρώτης ύλης στο καύσιμο, καθώς επίσης έχουμε και μια τεράστια αύξηση στην αγορά των δικαιωμάτων των ρήπων. Ναι. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας και εξεντονίζουν προς τα πάνω την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον καταναλωτή. Και τις πολλές συνέπειες στους καταναλωτές μας. Και τους επιχειρηματίες το ίδιο. Συγχωρείτε. Και τους επιχειρηματίες, λέω, είχατε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αυξηθεί το ρεύμα, θα γίνουν προσπάθειες. Είχαμε διαβεβαιώσεις από την ΑΕΚ ότι οι επόμενοι λογαριασμοί είναι ελαφρώς φθηνότεροι από τους τελευταίους. Δεν σας έχουμε ακούσει, αν μπορείτε να επαναλάβετε. Οι επόμενοι λογαριασμοί θα είναι ελαφρώς κατά 2-3% φθηνότεροι συγκριτικά με τους τελευταίους λογαριασμούς. Όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Ναι. Είναι πολύ παραγωγική η διάσταση της τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος και υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να αντιμετωπιστούν αλλά σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη φάση, όπως είναι η ΔΕΦΑ, δηλαδή η συμβολή του φυσικού αερίου, όπως είναι η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης μεσοπρόθεσμη βάση θα είναι και το άνοιγμα της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Άμεσα η επίπτωση στην τιμή θα έχει το γεγονός ότι το βάρος το οποίο προκαλούσαν ευάλωτες ομάδες που αδυνατούσαν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα θα επιληθεί αυτό με την τελευταία νομοθεσία την οποία συζητούμε και θα μεταφερθεί αυτό το βάρος προς τους καταναλωτές, προς τους φορολογούμενους, δηλαδή μέσω του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα. Υπήρχαν αντιδράσεις, ήταν σε ήρεμο κλίμα η συνεδρία, ζητήσατε το λόγο από την ΑΕΚ ή τη ΡΑΕΚ? Βεβαίως υπήρξε ενημέρωση και από την ΑΕΚ και από τη ΡΑΕΚ, αλλά και από όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Είδαμε τις παραμέτρους και αυτό το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τους παράγοντες που έχω προαναφέρει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τα επιστρέψουμε, να τα φύγουμε από τον δρόμο ως εμπόδια και όλοι μαζί ενωμένοι μέσα σε ένα πνεύμα όχι απλής κριτικής και τυφλής αλληλοαντιπαράθεσης, αλλά με τρόπον συνενετικών να κοιτάξουμε πώς επιταχύνουμε τα πράγματα όλοι συλλογικά. Γιατί είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας. Ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο. Είτε αυτό ονομάζεται εκτελεστική εξουσία, είτε είναι συντελεστές της ηλεκτρικής ενέργειας, είτε και πάνω απ' όλα είναι και το γεγονός ότι ενώπιόν μας υπάρχει μια πρόκληση. Και η πρόκληση αυτή αφορά την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε λεφτά τα οποία υπάρχουν με τρόπο που να αποβαίνει σε βάρος της πράσινης μετάβασης. Πρέπει όμως και υπάρχουν περιθώρια, θέλω να το δηλώσω σε κάθαρα αυτό, ότι υπάρχουν περιθώρια για δίκαιη τιμολόγηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά τα επιμέρους ελάχιστα περιθώρια και δυνατότητες που υπάρχουν, τα οποία αθρηστικά μπορούν να οδηγήσουν σε μετρήσιμο και εκτιμητέον αποτέλεσμα, πρέπει να τα αναζητήσουμε και όλοι μαζί να τα βάλουμε σε εφαρμογή. Σοκράτη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, αν έχουμε καλυφθεί από την απάντηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί, αλλά αυτό που ενδιαφέρει έτσι περισσότερο τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις είναι αυτά να γίνουν πράξεις. Ναι. Διότι λόγια έχουμε ακούσει πάρα πολλά,
και από πλευράς ΑΕΚ. Εντάξει, ακόμα εκκρεμεί και το άνοιγμα της αγοράς του ηλεκτρισμού που συνεχώς υπήρχε μια αναβολή στο συγκεκριμένο το ζήτημα. Υπάρχουν κινήτρα βέβαια και είναι για κάτι που λέει και η ΑΕΚ για την περαιτέρω χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως σίγουρα ο ανταγωνισμός δεν έβλαψε ποτέ ιδιαίτερα σε ένα τομέα όπως είναι η αγορά του ηλεκτρισμού. Και περιθώρια υπάρχουν αρκετά. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο το κομμάτι. Για να δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Κύριε Χατζηγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι θα δώσετε συνέχεια στην Επίτροπη. Θα δώσω συνέχεια. Όμως και στον κύριο Σοκράτη, θέλω να απαντήσω στην εύστοχη του παραπήρηση προηγουμένως ότι εμείς ως Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής έχω θέσει σε προτεραιότητα το άνοιγμα της αγοράς του ηλεκτρισμού. Συνεδριάσαμε ολοήμερα, απανωτές συνεδριάσεις μάλιστα, και έχουμε κλείσει σήμερα τη συζήτηση της κατάθρων. Έγιναν όλες οι σχετικές ψηφοφορίες επί των άθρων και το θέμα πάει, οδηγείται στην Ολομέλεια με μια ακόμα μικρή συνεδρίαση που δεν είναι τόσο να ασχοληθούμε με θέματα ουσίας παρά μόνο τα τυπικά ότι θα υπάρξουν τοποθετήσεις και αν υπάρξουν ενδεχόμενες τροπολογίες να τεθούμε ως επιτροπή. Αλλιώτικα το νομοσχέδιο του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρισμού πηγαίνει στην Ολομέλεια. Οδηγείται στην Ολομέλεια. Με αποτέλεσμα θέλουμε, όπου και αν, από όπου και αν πρόκειται να ληφθούν οι αποφάσεις, είτε στην Ολομέλεια είτε σε επίπεδο ΡΑΕΚ και Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.